Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Γκιώκα. Είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκιώκα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι. Εσείς καλά. Βγάζετε έναν αναστεναγμό γιατί τελειώνει η προεκλογική περίοδος ή για εσάς δεν παίζει ρόλο και από Δευτέρα συνεχίζουμε? Φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ βγάζουν. Αλλά γιατί πάει μήνες, έτσι. Δύο μήνες και προεκλογική περίοδος. Είναι μεγάλη προεκλογική περίοδος, ασφαλώς. Και όταν είναι και με καύσωνα και σαραντάρι, ακόμα χειρότερα. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, φυσικά. Βεβαίως, εμείς έχουμε, όπως λέμε, στραμμένα τα μάτια μας στην επόμενη μέρα. Γιατί ήταν, για παράδειγμα, στις 8 του Ιουλίου, 7 Ιουλίου ψηφίζουμε, και στις 8 Ιουλίου υπάρχει συνεδρίαση του Eurogroup με θέμα την Ελλάδα. Και ο συμβολισμός, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι τυχαίος. Ο συμβολισμός είναι προκειμένου να στείλει το μήνυμα στην επόμενη κυβέρνηση, mm-hmm. και όχι συγχαρητήριο μήνυμα, έτσι, προφανώς. Καλά, μην προδικάζουμε, δεν ξέρουμε τι. Μπορεί να είναι και καλά τα νέα. Μπορεί να μας πούν ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Οι αγορές είναι θετικές, το επιτόκιο έχει πέσει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και θετικά τα νέα. Επιτρέψτε μας να κρατάμε μικρό καλάθι. Εντάξει, λέμε να είμαστε λίγο αισιόδοξοι τώρα. Παίρνοντας υπόψη μας, δεν το λέμε στον αέρα. Ναι. Παίρνοντας υπόψη μας και ορισμένες και όλες αυτές τις μεταμνημονιακές εκθέσεις της Κομισιόν για την Ελλάδα, mm-hmm. που έχουν ξεκινήσει ορισμένες επισημάνσεις ότι τα δημοσιονομικά κενά υπάρχουν, ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος δεν πιάνεται κτλ. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι το Eurogroup της Δευτέρας, mm-hmm. αυτό που θα έρθει να επισημάνει είναι την ανάγκη να τρέξουν μια σειρά δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και που θα κληθεί η επόμενη κυβέρνηση, όπως φαίνεται μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να τις τρέξει και να τις υλοποιήσει. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχει χρόνος, να το πω έτσι... Εφησυχασμού, μάλιστα. Εφησυχασμού, ακριβώς. Άρα λέτε ότι πάνω κάτω στις ίδιες δράγες θα βαδίσει η χώρα ανεξάρτητα από την αλλαγή κυβέρνησης. Κύριε Παπαδόπουλε, αν αυτό το διάστημα έχουμε μιλήσει με χιλιάδες κόσμου, καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή, δεν το λέμε εμείς. Είναι η ίδια η αίσθηση του κόσμου. Το υποτονικό κλίμα, ξέρετε, πολλές φορές συζητήσαμε αυτές τις μέρες με αφορμή τις εκλογές, ότι το κλίμα είναι λίγο υποτονικό. Ναι. Άλλοι το αποδίδουν στην δυσκολία της περίοδου, που ασφαλώς παίζει ένα ρόλο. Νομίζω ότι το κλίμα είναι υποτονικό γιατί ξέρουμε τον πρώτο. Ξέρουμε και τον αυτό, νικητή. Φυσικά είναι υποτονικό γιατί. Και επειδή είναι μεγάλη διαφορά. Αν ήταν η διαφορά στο 1%, θα δείτε τι θα γινόταν. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Όμως νομίζω υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας. Πέρα από τη δυσκολία της περίοδου, πέρα από το ότι φαίνεται ότι το αποτέλεσμα έχει κριθεί, mm-hmm. υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας. Ότι δεν υπάρχει προσδοκία στον κόσμο για την επόμενη μέρα ότι κάτι θα αλλάξει ριζικά προς όφελός του στη ζωή του. Ναι. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι τα προβλήματα θα είναι εδώ, η ανασφάλεια θα είναι εδώ, γιατί θα είναι εδώ, κακά τα ψέματα, θα είναι εδώ όλα αυτά που μας έφεραν. Οι εφαρμοστικοί νόμοι, τα πλεονάσματα, αυτά δεν τα αφισβητεί κανένας. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο, πάρα πολύ κρίσιμο, σε αυτή την εκλογική μάχη να είναι ισχυρή εκείνη η δύναμη, mm-hmm. που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο της αντιπολίτευσης. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ασκήσει κριτική στη Νέα Δημοκρατία ή θα κάνει αντιπολίτευση για τα πλεονάσματα? Θα του λέει, μα εσύ τα έχεις υπογράψει. Ή για τα εργασιακά, ή για το ασφαλιστικό. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ, η διακυβέρνηση. Μα έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να τα μειώσει τα πλεονάσματα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το βάζει ως στόχο της επαναδιαπραγμάτευσης. Ναι. Αν το δεχτούν οι εταίροι, αν το δεχτούν οι θεσμοί κτλ. Όμως υπάρχει και το δεδομένο ότι στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους όλα αυτά θα τηρηθούν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιπολίτευση να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Για να μην πω σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό το επιχείρημα ΣΥΡΙΖΑ, που ακούω από εσάς. Τώρα, μισό λεπτό. Σημαντικό. Αυτό το επιχείρημα που ακούω από εσάς, το ακούω και από τον κύριο Βαρουφάκη. Γιατί και αυτοί λένε ότι οι μόνοι που μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση είμαστε εμείς. Καλά, κύριε Τάκη, ο κύριος Βαρουφάκης, ξέρετε, από το 2015, επειδή έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα, mm-hmm. σοβαρές εξελίξεις, γεγονότα κτλ., το αισθανόμαστε ότι είναι κάτι πολύ μακρινό. Όμως είναι πριν 4 χρόνια. Αλήθεια, και είναι. Θυμόμαστε αυτό. Τι έγινε πριν 4 χρόνια. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε όλο αυτό το παραμύθι της πρώτης φοράς
αριστερά. Λοιπόν, και ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος στην ουσία διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις, αποτέλεσε τη γέφυρα για το τρίτο μνημόνιο και το οποίο, ξέρετε, σήμερα συμπληρώνονται, είναι και υπέτειος του, ναι, του δημοψηφίσματος Κολοτούμπα. Λοιπόν, μετά το δημοψήφισμα, σε αυτή την περίφημη συνεδρίαση της Βουλής, όπου δόθηκε εξουσιοδότηση στον κύριο Τσίπρα για να πάει να διαπραγματευτεί ένα νέο μνημόνιο με γνωστούς όρους, ο κύριος Βαρουφάκης είχε δώσει τη γνωστή θετική επιστολική ψήφο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης δεν είναι άμυρος ευθυνών όλων αυτών που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά τώρα τι θέλει να κάνει, θέλει να παίξει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Τα sequel όμως. Δεν είναι. Και συνήθως δεν κόβουν ειστήρια. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γιώκα. Και το νούμερο ένα ήταν η αποτυχία. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή είναι, θα μας απασχολεί σε λίγες ημέρες κυριολεκτικά. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει είναι το θέμα του ασύλου. Εσείς το θέμα αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, με όρους παλαιότερους, το συμβολισμό που είχε, ή θεωρείτε ότι η ανομία και όλα αυτά που βλέπουμε με διάφορες περιθωριακές ομάδες που μπαίνουν στα πανεπιστήμια για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται να αλλάξει ο νόμος αυτός? Κύριε Παπαδόπουλε, ο νόμος του ασύλου, τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, διαφημίζει ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου έχει άλλους στόχους. Εμείς δεν θέλουμε ένα πανεπιστήμιο όπου να κυκλοφορούν ΜΑΤ και δυνάμεις της προστολής μέσα σε αυτό. Επίσης, να σου πει κάτι άλλο. Η εκλογική μου περιφέρεια είναι η Ανατολική Αττική. Ναι. Στην Ανατολική Αττική υπάρχει το Μενίδη. Υπάρχει το Μενίδη. Στο Μενίδη, όπου έχουμε έκπληξη εγκληματικότητας, δεν υπάρχει κάποιο πανεπιστημιακό έτοιμα. Δεν υπάρχει ούτε πολυτεχνείο, ούτε φιλοσοφική, ούτε φοιτητικές εστίες. Έτσι, για να προσγειωνόμαστε και στην πραγματικότητα, για να δούμε πού πραγματικά οφείλεται η εγκληματικότητα, έτσι. Λοιπόν, και σε αυτά τα ζητήματα η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, mm-hmm. και θεωρούμε ότι το πλαίσιο σήμερα δίνει τη δυνατότητα να λύνονται τέτοια ζητήματα. Όσοι αποδίδουν την εγκληματικότητα και την ανομία στο πανεπιστημιακό άσυλο και μόνο, είτε δεν ξέρουν τι τους γίνεται, mm-hmm. και σας έφερα παράδειγμα το Μενίδη, είτε έχουν άλλους στόχους. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε από Δευτέρα τις επάλξεις.